Η στιγμή ξεχωριστή. Η στιγμή που σηματοδοτεί την οριστική αλλαγή σελίδα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο Δημήτρης Πτωχός υπογράφει το σχετικό πρακτικό και επίσημα αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Η αλλαγή σελίδας λοιπόν σηματοδοτεί την ελπίδα και την προσδοκία πως πολλά μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο για την Πελοπόννησο. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα όλοι μας κάποια στιγμή κλείνουμε τα μάτια μας και κάνουμε τα σχέδιά μας, τα όνειρά μας, ό,τι φανταζόμαστε για το επόμενο έτος. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους να το πραγματοποιήσετε. Εμείς τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά στην περιφέρεια θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε. Το πρώτο μήνυμα του Δημήτρη Πτωχού ως Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ήταν ενωτικό. Ένα μήνυμα συνεργασίας προς όλους, έτσι ώστε η Πελοπόννησος να κάνει το άλμα προς τα εμπρός. Πιστεύω όλοι μαζί, αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να κάνουμε πραγματικά θαύματα σε αυτόν τον αγαπημένο τόπο. Και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουμε. Από την καρδιά μου λοιπόν, χρόνια πολλά, υγεία, χαρά, κάθε καλό σε όλους. Να είστε καλά και για οτιδήποτε χρειαζόσαστε, θα είμαστε εδώ σε μια άψογη συνεργασία. Από ποια μεριά και αν ο καθένας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο τοποτηρητής της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινίας και Κοινουρίας, Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Μονεμασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιος, έστειλε τις δικές του ευχές. Είναι ανάγκη να σοβαρευτούμε, είναι ανάγκη να πιστέψουμε και την πίστη μας αυτή να την διαχειρίσουμε, να την ομολογούμε και να την υπερασπιζόμεθα, διότι και στις μέρες μας χρειάζεται να κάνουμε αυτό που έκαναν οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Όλα τα καλά του Θεού στη ζωή σας, στην περιφέρειά μας, να ζήσει ο νέος Περιφερειάρχης, να δοκιμάσει πολλές χαρές από το έργο του και να αφήσει την περίοδο της διακονίας του σε αυτόν τον τόπο ανεξίτηλη. Στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη ακολούθησε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.